πει, είπαμε σήμερα εδώ με ένα διτό στόχο. Πρώτον, να ενώσουμε δυνάμεις για να επιταχύνουμε όσο μπορούμε ένα ήδη επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Και να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με τον κόσμο του επιχειρήν, τον εμβολικό σύλλογο, με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τους υγειονομικούς μας, με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να πείσουμε αυτούς οι οποίοι ακόμη και σήμερα είναι αναβλητικοί ή που έρχονται από ανορθολογικές θεωρίες συνωμοσίας. Δεν μιλάμε για τους αρνητές, οι οποίοι είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά αυτούς τους ανθρώπους που είναι πειθαρχικοί. Να μιλήσουμε σε αυτούς με στοχευμένες δράσεις και με πρωτοβουλίες που είπαμε σήμερα ότι μπορούν να αναπτυχθούν τις επόμενες μέρες, προκειμένου ένα Δήμο ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα να κάνει ακόμη το κάτι παραπάνω που θα φέρει περισσότερους δημότες εμβολιασμένους, άρα πιο κοντά στο τύπος ανοσίας. Επίσης, συζητήσαμε για το θέμα που έχει να κάνει με το πώς ένας Δήμος που είναι τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενος, όπως ο Δήμος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μπορεί να ενισχυθεί από την κεντρική κυβέρνηση σε υποδομές. Είπε ότι είναι συμπαθές ο Δήμαρχος, έχει καταθέσει και ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων στο πρόγραμμα των Υπουργείων Υπηρετών και με χαρά θα δούμε έργα να εντάσσονται σε αυτό. Αλλά και μεμονωμένα έργα που έχουν να κάνουν με τις αθλητικές υποδομές που είπε ο Δήμαρχος και με τρέποντα, επίγοντα ζητήματα που χρειάζονται μια έκτακτη κοινοτήτωση. Και εμείς θα είμαστε δίπλα, αγαπητέ Δήμαρχε, και για τα θέματα των σχολικών υποδομών. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι σε ένα Δήμο που έχει νέα ζευγάρια και τα οποία κάνουν τα παιδιά τους και θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν τις συνθήκες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν και το εκπαιδευτικό περίβλημα αλλά και το αθλητικό περιβάλλον που επιθυμούν. Πράγματι, εμείς είμαστε δίπλα σε εσάς να το προσφέρουμε. Επομένως, με πολύ χαρά συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι είμαστε σε μια κοινή συνισταμένη και στο κομμάτι των αναπτυξιακών και στο κομμάτι του εμβολιασμού. Θα κλείσουμε αυτό που ξεκίνησα. Εμβολιαζόμαστε, σημαίνει ζούμε. Και παρακαλώ όλους να προστρέψουν, να αφήσουν τις αναβολές και να κάνουν το εμβόλιο του συμμετοχήματος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι διάφορο να είμαστε ειδικά από αυτές τις δράσεις με τις οποίες συζητήσατε και στους διευθύνους. Είναι πολύ απλά ζητήματα που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος της Ελλασία με τους πολιτικούς συμμετοχούς και το δημοτικό προσωπικό. Κάποια από αυτά είναι φυλάδια με στοχευμένες ερωτήσεις απαντήσεις σε σχέση με θέματα που προκαλούν ερωτηματικά ή κάποιο φόβο, ώστε να απαντούνται επιστημονικά και να διαλύονται παραπάνω αρχαιολογικές θεωρίες, δράσεις ενημέρωσης σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάρτηση και του αλλιώσου και άλλου μελλοντικού υλικού μετά τη περιοχή, ώστε να έχουν μια συνεχή ενημέρωση του κοινού. Και θέματα τα οποία επίσης έχουν να κάνουν με τη χρυσή αυτή καταθήκη των εμβολίων, ξέρετε ότι διώχνουμε την αδότητα πλέον να έχουμε όλα τα εμβόλια διαθέσιμα. Όπως για παράδειγμα το Pfizer, μιλάμε για δύο δόσεις, κάτι το οποίο συντομεύει το χρονικό διάστημα για την προστατευτική του ανοσία σε σχέση με άλλα εμβόλια που θα έρθουν να βγουν περισσότερο από το χρονικό διάστημα ή ακόμη και μονοδοσικά εμβόλια που θα μπορούσαν να δώσουν. Και θα την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό και με την ευκαιρία τη υγεία, όπω θα είναι μια καλή δουλειά και να είναι μια καλή δουλειά που θα κάνουν οι υπόλοιποι. Πότε να μένετε να ξεκινήσουν αυτές οι δράσεις, κύριε Υπουργέ? Άμεσα. Ευχαριστώ.